My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. My lover's got no fame, he's got his strong beliefs. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. One more and more, people just want more and more. Freedom and love, what he's looking for. One more and more, people just want more and more. Freedom and love, what he's looking for. Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ήρθαμε. Γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα. Ήρθαμε. Εδώ είμαστε. Εδώ. Τι έχουμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα καταρχήν. Έχουμε. Καλώς ήρθατε. Έχει φωνή. Καλή ακρόαση σας ευχόμαστε. Ελένη Γρηγοράκη στα μικρόφωνα, σας τα λέει δυνατά. Πάνος Τσίκαλας επίσης τα μικρόφωνα, αλλά έχει και πλήκτρα. Έτσι ακριβώς. Τα λέμε δυνατά. Ο ερασιτέχνης έχει φωνή. Είναι 2 Εντεκάτου. Καλό μήνα να πούμε. Καλό μήνα, γιατί εμείς δεν τα είπαμε. Έχουμε τα πούμε από την προηγούμενη Παρασκευή. Από την προηγούμενη Παρασκευή, ναι. Πω. Δεν σας λείψαμε. Έλα εδώ εγώ, παρουσία απαραίτητη. Όταν λέμε παρουσία σας απαραίτητη. Η παρουσία σας απαραίτητη. Και σήμερα που κληρώνουμε και ωραίο δωράκι. Ένα. Εισιτήριο διαρκείας στο γυναικείο μπάσκετ. Μπράβο. Χορηγία από το λογιστικό γραφείο Αφή Γαβριλίδη. Έτσι, έβγε πάνω. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γράφετε απλά τη λέξη διαρκείας κάτω από το post και μπαίνει στην εκκλήρωση που θα κάνουμε. Μετά που θέλει το ρίτσο, καλά. Αξιοκρατικά πάντα. Θα το κληρώσουμε εκεί που θέλουμε. Λοιπόν, να πούμε καλησπέρα και στο χορηγό μας. Αφή Φραντζή 3ΑΕ, πλακάκια είδη γηνής, αξεσουάρ μπάνιου και στα σφαγεία. Και στη Βούλγαρη, όπου εσείς σας είναι εύκολο να μετακινηθείτε και να. Είστε από τα δυτικά εκεί, είστε από τα ανατολικά εκεί. Ό,τι θέλετε. Μια χαρά. Λοιπόν, μια χαρά τα είπαν τα παιδιά πριν. Σωστά, ναι. Εντάξει, να ψηφίσω, γιατί μπορώ να ψηφίσω, δεν μπορώ. Ψηφίζω. Ναι. Λοιπόν, συντάσσομαι. Μια χαρά. Αυτό το στυλάκι, το ότι είμαι πίσω από το πληκτρολόγιο εδώ, από την οθόνη. Πληκτρολόγιο. Τα έχουμε πει, τι να πω, 100.000 φορές. Φτάνει ρε παιδιά. Αφήστε την ομάδα, φτάνει. Αφήστε τα δηλαδή, όλοι γίνανε προπονητές, δηλαδή για το Θεό, έλεος. Αφήστε τα πληκτρολόγια και πάμε να στηρίξουμε την ομάδα. Έχουμε αγώνα, συσπήρωση. Κάτι είπε για selfie λίγο, τόσο όσο κάνουμε, να μην παρενθέσω.
Μ' αρέσει, ήταν τραγικό. Ποιος βγαίνει selfie δηλαδή στο YouTube? Ξέρεις ότι τα είδα κι εγώ. Εγώ κάθομαι πάντα 10 χρόνια στην ίδια θέση στην τρία. Να σας πω. Και άλλος κόσμος, μόνο σε εκείνο το μάτσο, ενώ ναι, ξέρεις, όταν κάθεσαι σε μια θέση, αναγνωρίζεις, ξέρεις, αυτό τον έχω δει. Τον λογικό, άλλο, λογικό. Άλλα άτομα σε εκείνο το μάτσο με τον ΠΑΟΚ και όλοι αγκαλίτσες. Ο άλλος μου είχε ανοίξει την ομπρέλα μπροστά του. Του κάνει ένας φίλος μου λίγο πιο θερμόαιμος. Έβρεχε. Όχι, δεν έβρεχε. Του λέει, φιλαράκι, μάζευτε. Είναι, μα είσαι στην τρία. Δηλαδή. Τι τα. Αλήθεια τώρα. Πάνε στο σκέπαστρο, δηλαδή πάνε στην 9, αφού δεν μπορεί. Εντάξει. Σε παρακαλώ δηλαδή. Ναι. Τέλος πάντων. Ας τα αφήσουμε αυτά. Λοιπόν, πάει και αυτό. Έχουμε μια. Τώρα έχουμε αγώνα την Κυριακή. Έτσι ακριβώς. 7 η ώρα με τον Ολυμπιακό. 7 η ώρα με τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, για να σας δω εγώ όλους. Τι θα μαζέψουμε εκεί. Να σας δω εγώ τα κορμιά που όλοι πονάτε και όλοι και καλά. Εμείς δεν στεναχωρηθήκαμε. Όλοι στεναχωρηθήκαμε. Όλοι. Αλλά ο Άρης πάντα αναγεννάται με τον Ολυμπιακό. Δεν υπάρχει να φύγει να μην ξαναγυρίσει. Άντε κάθε φορά. Τα στέλνω εγώ, είδες, τα διώχνω. Έτσι. Στο διάλογο. Έτσι. Συγγνώμη. Μακριά, μακριά, μακριά. Το ίντερνετ έχει πρόβλημα εδώ και 5 μέρες. Κάνει συνεχείς διακοπές. Θα το πούμε στους τεχνικούς. Άρα το ίντερνετ σου έχει πρόβλημα, όχι εμείς. Στη Γερμανία αρισί έχουν τρομερό ίντερνετ. Ελευθερή. Δεν... Καλησπέρα, αγαπημένη. Καλησπέρα, καλησπέρα στην Τουτγκάρδη. Αλλά δεν μασάνε πολύ από ίντερνετ εκεί, να ξέρει. Είναι τρομερό. Αφού αυτό λέει ότι έχει δει πρόβλημα, άρα μήπως έχουμε εμείς. Μήπως έχει ο σερβερ, εσύ αυτό. Ναι, θα το πούμε εμείς αυτό. Ελευθερή, ναι. Μας δίνει την καλησπέρα του. Λοιπόν, σας είπα ότι η παρουσία σας είναι απαραίτητη εδώ. Το νου σας. Λοιπόν, γράψτε εδώ για το διαρκείας. Διαφορετικά, ξέρετε, γιατί έχουμε και πάρα πολλά τμήματα να συζητήσουμε. Ναι. Για πάρα πολλά. Και μετά τις 6.30 θα έχουμε μία επικοινωνία με τη Γενική Γραμματέα του. Μπάσκετ με Μαξίδιο. Μπάσκετ με Μαξίδιο, την Βίκη Νικολακάρου, να μας πει λίγο. Έτσι, σας δώσαμε ένα πρώτο στίγμα το πρωί στην εκπομπή του Γιώργου του Τότσικα και του Ιάσον Μίσχου όσον αφορά το ISO. Σας έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είναι ανεξάντλητοι. Θέλουν να κάνουν πάρα πολλά πράγματα. Εξαιρετική κίνηση αυτή, ναι, με το ISO. Θα τα πούμε τόσο όσο, όπως και το Final Four που εντάξει δουλεύετε τώρα, γιατί σε ένα μήνα είναι, έτσι. Σε ένα μήνα, μία Δεκέμβρη. Δηλαδή. Δεν έμεινε καιρός. Τίποτα, ναι. Λοιπόν, από εκεί, χωρικός επικοινωνία στο Final Four, μην ξεχνάμε να πούμε ότι είναι το Yellow Radio, έτσι. Υπέροχο. Φυσικά, που δεν θα είναι, είναι δυνατό. Να πούμε και χρόνια πολλά στο Yellow. Χρόνια πολλά. Μπράβο, ρε Τσίκαλα, αυτό ήθελα να πω. Χρόνια πολλά στο Yellow. Χιλιόχρονο το Yellow. Να είμαστε εδώ, να τα λέμε. Επιτυχίες, 4 χρόνια. Ανεξάντλητο, απρόσκοπτα έκανε αυτό που έπρεπε με στελέχη, παραγωγούς, δημοσιογράφους. Και έκανε το πιο βασικό, ναι, στήριξε την ομάδα. Στήριξε, ναι. Εκεί που η ομάδα, ναι, ήταν στα δύσκολα. Υπήρχε η φωνή στα δύσκολα. Η φωνή του Άρη δεν έσβησε ποτέ από τα μέσα. Αυτό είναι το βασικό. Ναι. Ποτέ. Αυτό, λέμε, αυτό είναι αντάρτικο. Έτσι, ναι, ναι. Έτσι, με τον καιρό να είναι. Κόντρα στις άλλες φωνές της Θεσσαλονίκης. Ναι. Με τον καιρό να είναι κόντρα. Έχει τιμή σαν πετάς, λέει ένα τραγούδι. Έτσι είναι και το γέλο. Ένα λεπτό, μας επιτρέπετε πριν πάμε να πούμε έτσι πάρα πολύ γρήγορα τα τμήματα. Γιατί έχουμε. Πρώτο Σαββατοκύριακο γίνεται χαμός. Λοιπόν. Να πούμε ότι. Όσον αφορά το γέλο, έτσι. Μια εξαιρετική προσπάθεια που πρέπει να στηριχθεί. Λογικό είναι να υπάρχουν καταστάσεις δύσκολες, έτσι, εύκολες. Το θέμα είναι πως ζυμώθηκε όλο αυτό και στάθηκε. Και προσέξε λίγο, έχει γερές βάσεις πλέον. Αυτό ακριβώς, έτσι ακριβώς. Έχει γερές βάσεις και είναι γιωμένο πλέον με την κοινωνία του Άρη, ναι. Αυτό είναι το βασικό, έχει δεσμούς πλέον πολύ δυνατούς. Με τον κόσμο, τον απλό που συζητάει, έχουμε γίνει ένα. Οι περισσότεροι ακολουθήσαμε είναι λίγοι αυτοί οι πρωτεργάτες που γέννησαν αυτό το οικοδόμημα. Έτσι, να το πούμε. Λοιπόν, συγχαρητήρια σε όλους, χρόνια πολλά σε όλους. Χιλιόχρονο είπαμε, με πάρα πολλές επιτυχίες. Θα πω, ξεκινάω K19 που εντάξει, γνωστό K19. Ξέρεις που, ναι, παίζει. Δεν ξέρεις, ξέρεις. Φυσικά, αυτά τα έχουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, 12 η ώρα όμως παίζει. 12, 3 Νοέμβρη, αύριο. Με ποιο? Σάββατο. Με τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακό φυσικά, γιατί ακολουθεί κανονικά. Ακολουθεί το πρόγραμμα στο Αβραάμ Παπαδόπουλος. Ολυμπιακό στάδιο Λακκώματος θα το έλεγα. Και έτσι λέγεται. Αλλά δημοτικό, ρε, όχι Ολυμπιακό. Αν ήταν Ολυμπιακό θα ήταν 70.000 θέσεων. Συγγνώμη, γιατί το είπα αυτό.
Έτσι το είπα το Ολυμπιακό. Α, με Ολυμπιακό ρε παιδί μου. Εντάξει, Ολυμπιακό στο δημοτικό στάδιο. Δημοτικό στάδιο. Στο Λάκκο Ολυμπιακό. Φαντάζεσαι. Τώρα που θα πάρει το Μουντιάλ η Ελλάδα. Μπορείτε να με κράξετε, εντάξει. Συγγνώμη, έκανα και ένα λάθο. Τι να κάνω. Θα πάρει το Μουντιάλ η Ελλάδα, λέμε. Στο Λάκκομα. Θα πέσει στο Σταυράμ Παπαδόπουλο. Το Μέση με τον Ρονάλντο. Στο στάδιο Λακκώματο, λοιπόν. Δημοτικό στάδιο. Ξέρει, έφυγε το μάτι μου το Ολυμπιακό. Άρεσε ο Ολυμπιακό. Και είναι και ο παίχτη που συνδέει Άρη και Ολυμπιακό για τον Σταυράμ Παπαδόπουλο. Θυμάσαι την ιστορία τότε παλιά. Τι μας θύμισες, ναι. Παλιά πράγματα. Μακριά, μακριά. Να μην τα ξαναζήσουμε εκείνα. Και να πούμε ότι K14 και K15 έχουν άλλο πρόγραμμα, δεν ακολουθούν τη Super League. Έτσι ακριβώς. ΠΑΟΚ Άρης. Αλλά η K17 παίζει με τον ΠΑΟΚ στις 6.11. Δεν ξέρω για ποιο λόγο γίνεται 6 του μηνός ο αγώνας. Στο αθλητικό κέντρο Λόλας. Ακριβώς. 3 η ώρα. Ενώ η K15 αντίστοιχα 3.11. Πάλι αύριο. Στο ίδιο αθλητικό κέντρο, αύριο, ναι. 11 η ώρα. Μάλλον δεν είχαν μέρες, ώρες, ίσως γι' αυτό. Είναι, μάλλον αυτά έτσι γίνονται από ό,τι έχω καταλάβει. Και πού αλλού πέφτει το βλέμμα μας. Για σε όλα, αλλά στο πού. Στο γυναικείο βολή. Ναι. Λοιπόν, στο είχα πει κιόλας, τα είχα πει μάλλον στον κόσμο πριν. Με τη Σαντορίνη. Αόφυρας, Άρης, αύριο 3.11 στις 7 η ώρα. Λοιπόν, το λιγότερο μπορούμε να πούμε για αυτά τα κορίτσια. Τι μπορούμε να πούμε. Δεν έχω λόγια. Εγώ νομίζω ότι δεν είναι ευχή μας. Με τη Σαντορίνη να πανικήσουν, είμαστε πάρα πολύ περήφανοι. Ήμουνα εκείνη τη στιγμή το Σάββατο, έκανα στην ουσία την περιγραφή εδώ πέρα, γιατί το βλέπα. Ας πούμε, πόντος για τον Άρη, φώναζα. Είχαμε εκπομπή του γεννημένου σου. Ναι, θυμάμαι. Πολύ περηφάνεια, πραγματικά. Πολύ περηφάνεια για την ομάδα. Είδες τα κορίτσια. Τι πάθος βγάζουν. Ναι. Και εγώ Στέκομαι στη δήλωση τη Μοντάνο κιόλας που ήταν πρωταγωνίστρια. Λέει: δεν παίρνει πρωτάθλημα από τον Νοέμβρη, αλλά στείνουμε καλές βάσεις ώστε να το πάρουμε. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στην ομάδα φέτος. Πήρανε διπλό μετά από 30. Ο Ολυμπιακός είχε χάσει 30 μάτς και 60 μάτς στην έδρα του στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ναι. Έχασε μετά το 2016, νομίζω έτσι. 23 Οκτώβρη ήταν η τελευταία του ήττα από τη Φύρα μέσα στη Σαντορίνη όμως με 3-2 σετ. Και έχασε την έδρα του μετά από 60 αγώνες συνεχόμενους. Πολύ ωραία. Απίστευτο διπλό. Πάρα πολύ ωραία. Μας κάνει υπερήφανους, πραγματικά. Δεν ξέρω τι είχαν μαζί τους, τι γούρια είχαν. Τα ίδια να πάρουν και τώρα μαζί τους για αύριο. Λοιπόν, γιατί την επόμενη εβδομάδα που έχουν εντός αγώνα θα τα στηρίξουμε τα κορίτσια. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το νου σας. Θα πούμε μέχρι τότε. Το νου σας. Μόνο αυτό έχω να πω. Και διαρκείας που είναι αυξημένη κίνηση πλέον στο γενικό βόλι. Δεν είναι μετά τον αγώνα αυτό, ήταν. Εντάξει, είπαν και το δικό του κόσμο. Είπαν και οι άνθρωποι του Βόλεϊ ότι γενικά θέλαν τη στήριξη. Και ξεκίνησε αυτή η στήριξη από τα παιδιά στην Αθήνα, από το Άρης Άνθρωπος Club, με 21 διαρκείας τα οποία αγοράστηκαν. Πολύ σημαντική κίνηση από τα παιδιά εκεί πέρα. Αγοράσανε πάρα πολλά διαρκείας για να στηρίξουν την ομάδα. Ζητάνε λοιπόν οι άνθρωποι του Βόλεϊ, του γυναικείου Βόλεϊ, τη στήριξή μας. Τι θέλουν και είναι λογικό και επόμενο να εμείς να τη δώσουμε. Μας κάνει περήφανους και πραγματικά είναι ένα άθλημα το οποίο και πέρσι μας έκανε, αλλά νομίζω και φέτος θα μας κάνει ακόμα περισσότερο. Καλή, θα μην πάρουν μπρος. Ναι, έτσι. 21 διαρκεία σε κάθε περίπτωση. Είχε ανωδική πορεία το βόλι, το βλέπαμε. Έτσι. Έφευγε σκαλοπάτι. Δεν νομίζω ότι υπήρχε περίπτωση να σταματήσει κάτι. Ναι. Και πέρσι στα ίσια, κοίταξε στα μάτια τον Ολυμπιακό. Κοίταξε στα μάτια, αλλά ήταν. Και αυτό ακόμη ήταν χαμηλών τόνων. Και τα κορίτσια, έτσι. Και η διοίκηση του Βόλεϊ έλεγε: όχι, εντάξει, μα στα μάτια τον κοιτάξατε. Στα μάτια, έτσι. Εντάξει, ήταν άλλη δυναμικότητα πέρσι η ομάδα του λοιπόν, Ολυμπιακού. Λοιπόν, πρέπει να το πούμε αυτό ότι υπάρχει πρόβλημα στο Ιντερνετ. Μάλλον λόγω των όγκο. Τον όγκο ο οποίο ήταν στο. Πριν το. Με το Super 3. Εκπομπή των παιδιών. Γίνεται αυτό και άλλες φορές. Ο σερβερ έχει ένα θεματάκι όταν μπαίνει πάρα πολύ, υπερβολικά πάρα πολλοί κόσμος. Ναι, όσοι μπορούν να ακούσουν όσοι από το δύο, όσοι Θεσσαλονικοί. Να αποσυμφορήσουμε λίγο την. 92 και 8 στα FM. Παραδοσιακά και όμορφα. Εμένα μου αρέσει το παραδοσιακό. Έχω ένα ραδιοφωνάκι που μου είχαν κάνει δώρο όταν ήμουν 13 χρονών. Για να ακούω εσύ άλλη. Μπορεί να είσαι νιάτο, αλλά είσαι παραδοσιακό. Ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ. Βέβαια.
Το παραδοσιακό έτσι μου αρέσει πάρα πολύ. Έχουμε και όμως και ωραία πραγματάκια και στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Βέβαια έχουμε. Έτσι. Τι έχουμε, θα μου πεις για μια μεταγραφή. Έχουμε μεταγραφή, ακόμη ναι. μία διεθνής ναι. του συμπολίτη ναι. στον Άρη. Η Ιωάννα Χαμαλίδου. Πολύ ωραία. Ανακοινώνει και όλο το Άρης Women Soccer Club, όπως είναι το Μπράβο. Όνομα του Facebook, της ομάδος. Ο Άρης είναι σε ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη συνεργασίας με τη διεθνή Ιωάννα Χαμαλίδου από τον ΠΑΟΚ. Η παίκτρια είναι γεννηθήσα στις 11 Δεκάτου του 1996 Γιάννη Τσαπέλα και αγωνίζεται ως επιθετικός. Ξεκίνησε το ποδόσφαιρο από την Ακαδημία της Αναγέννησης Γιάννη Τσόν σε ηλικία 9 ετών. Το 2011 πήγε στην ομάδα του Συμπολίτη, όπου πήρε 7 πρωταθλήματα και 5 κύπελα έχοντας συμμετοχή στο Champions League. Ακόμη η Ιωάννα έχει εθνικές στην Εθνική Κορασίδων, Νεανίδων και πλέον είναι στην Εθνική Γυναικών Ελλάδας, όπου έχει 4 συμμετοχές. Καλή επιτυχία στον Άρη Ιωάννα, καταλήγει η ανακοίνωση. Αν της ευχηθούμε κι εμείς. Πολύ ωραία, καλή επιτυχία. Ναι, καλή επιτυχία. Πολλά γκολ. Ναι, τυχερούλα να είναι. Έτσι ακριβώς. Γιατί παίζουν την Κυριακή, έτσι, το γυναικείο ποδόσφαιρο έχουμε αγώνα. Ναι, σωστά. Προοδευτική Περάματος, για να μην τα μπερδέψεις. Περάματος Ιωαννίνων. Έτσι αγόρι. Να τα πούμε καλά. Να τα πούμε σωστά. Στις 11 το πρωί, για τους φίλους των Ιωαννίνων που ξέρουμε ότι στηρίζουν και είχα μια πρόσφατα γιατί μια και επαφή. Εκεί έχουμε Άρη, έλα τα Αργιανόπουλα να στηρίξουν τα κορίτσια εκεί. Το Φιλέον. Το Φιλέον θα βρίσκεται στις 11 η ώρα θα αγωνιστεί με την προοδευτική. Στις 12, στις 12. 12. 12, ναι. Τι έγινε σήμερα. Ήπειρους Sports Center. Στο Νεοχωρόπουλο Ιωαννίνων. Αυτό τι άλλο θέλεις. Ούτε αυτόν Ολυμπιακό στάδιο. Νομίζω πως δεν είναι. Συγγνώμη, παιδιά, εντάξει. Του σαρκάζομαι, τι να νομίζω κάνω. Πως το δεν το είναι. Φάουλ. Το έκανα. Διατητής ο πρώτος που αξίζει αναφοράς είναι ο Κοστούλας. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο κύριος. Είναι ψάρτας. Να παίξει καλά, εμείς σου λέμε. Αν και δεν θα χρειαστεί. Δεν γιατί... μασάνε τα κορίτσια. Τα κορίτσια θα βάλουν κανένα 10 γκολ. Φέρτε ό,τι θέλετε απέναντι στα κορίτσια. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, και γυναικείο μπάσκετ έχουμε, Κυριακή επίσης, στις 12 η ώρα, πάντα 12 είναι, 12. Ο αγώνας των γυναικών. Άρης Αρχέλαος Πιερικού. Αρχέλαος Πιερικού, μάλιστα. Αρχέλαος Πιερικού. Μ' αρέσει το όνομα του, εγκρίνω. Σ' άρεσε αυτό? Ναι, ναι, ναι. Έτσι μαθαίνεις, για να ξέρουμε ψηφίζουμε. Αρχέλαος, Όλυμπος, στο βόλι, είπαμε. Το βόλι χθες, το ανδρικό βόλι είχε ρεπό. Για να μην ψάχνετε τι έκανε και τι δεν έκανε. Mm-hmm. Είχε ρεπό. Παίζει την επόμενη Πέμπτη στις 9 η ώρα. Εντός 9.30. 9.30, ναι, συγγνώμη. Με τον ΕΑ. Με τον ΕΑ. ΕΑ Εβός μου. Ναι. Πάρε το πέτυχα. Μπράβο, ρε. Αυτό δεν έχει, ρε παιδί. Ναι. ΕΑ Σαλαμίνα και ΕΑ Εβός μου έχει. Δεν έχει άλλα. Εντάξει. Εκεί να κάνουμε λάθος, ξέρω εγώ. Λίγο δύσκολο. Μπράβο. Έχει λοιπόν πρόβλημα το ίντερνετ, μας λέει εδώ ο Τζίμις. Ναι, αυτό μας λέει. Σου, γι' αυτό σου είπα πριν ότι πρέπει να έχει πρόβλημα. Ο Ιφαντίνο Μαρτυριάδης λέει, ο Λευτέρης. Εγώ θα πάω, λέει, handball. Γεια σας. Γεια σου, Τζόι. Να πας handball που είναι αύριο στις 3.30, πρόσεξε. Δεν είναι 4, αλλά ξεκινάει 3.30 ώρα. Άρης, Φέακας, Κέρκυρας. Το νου σας. Σάββατο στη Μίκρα, 3:30. Έχουμε μια τηλεφωνική γραμμή, δεν ξέρω τι. Μπορεί πως θέλει να ρωτήσει κάτι ιδιαίτερο ο φίλος. Αν είναι για κάτι σύντομο, ας ακούσουμε το φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Μια χαρά. Καλά είστε. Εγώ θα ήθελα να ξέρω, μια και δεν ξέρω αν είστε και οι δύο δημοσιογράφοι. Η Ελένη είναι δημοσιογράφος. Ναι. Παρακαλώ, κυρία Ελένη, θα ήθελα να ξέρω εάν θα ασχοληθεί η Άρης είσαι με όλα αυτά τα σκάνδαλα. Μιλάμε για πάνω από 300 εκατομμύρια δώρο. Να σας πω κάτι. 300 εκατομμύρια είναι, λένε. Δικαίως, δικαίως το λέτε. Δεν μπορώ να απαντήσω εγώ όμως. Γιατί τίποτα θα τα κάνει και μιλάμε για 300 εκατομμύρια ναι, ήδη μόνο που τα ακούμε. Ναι, είναι τραγικό το ότι να τολμούν. Εγώ κρατάω το λιγότερο. Εγώ θέλω τις βάσεις και από πάνω τίτλος. Γενίτσαρη. Τολμούν να γκρεμίσουν σχολείο και κολυμβητήριο. Δεν υπάρχει αυτό. Από εκεί να ξεκινήσω. Το πιο απλό πράγμα. Τι λέγαμε για αυτό το κολυμβητήριο. Ναι. Δηλαδή κάποιοι αγόρασαν τα σπίτια τους εκεί τριγύρω. Ξέρετε πόσα λεφτά κοστίζει ένας δρόμος για να γίνει υπογειοποίηση? Όχι, όχι, είναι απαράδεκτο. Είμαι κάθετη, συμφωνώ μαζί σας, αλλά εγώ δεν μπορώ να απαντήσω απλά στο ερώτημά σας. Από κάπου αλλού. Ναι, δεν ξέρω πώς θα το χειριστούν, αλλά νομίζω ότι δεν θα πάει τόσο καλά όσο περιμένουν. Γιατί αυτό είναι σκάνδαλο. Ναι, αλλά εγώ τους βλέπω όλους. Όλοι τους βλέπουμε όλους. Καλά, καλά κάνουν, αλλά δεν είναι μόνο. Όχι, κάτσε, σε παρακαλώ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
Δεν γίνεται. Μα αν δεν αντιδράσεις, αν δεν υπάρχουν δύο πρωτοσέλιδα, αν δεν υπάρχουν δύο καταγγελίες, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Ναι, η εφημερίδα, δεν μπορώ να απαντήσω, σας λέω απλά αυτό, είπα ότι δεν είμαι ούτε αρχισυντάκτης, ούτε δύο. Έχετε την κόρη για τη γνώμη σας. Βεβαίως, αλλά θεωρώ ότι και θα πάρουν θέση και, θα κινηθούν. Εγώ είμαι σίγουρη γι' αυτό. Έγινε φίλε, έχετε δίκιο. Δεν θα τα αφήσουμε. Έτσι, θα έχουμε μέρες που το... Θέλω ένας αρχιτέκτορας να κάνει μια μελέτη, μιλάμε για πάνω από 300 εκατομμύρια. Μόνο τα οικόπεδα είναι τόσα. Πραγματικά δεν ξέρω πώς το ζήμωσαν οι άνθρωποι αυτοί, δεν ξέρω πώς το κάνανε. Αλλά είναι σκάνδαλο πραγματικά. Τι να σας καλά ρε Βούλα. Μεγάλωσες μέσα στο Καφτατζόγλιο και λες ότι πρέπει να φτιάξουμε ένα γήπεδο για τα Βαλκάνια. Δεν τρέπεσαι. Έχουμε κρατικό γήπεδο, φτιάξουμε άλλο. Σε ευχαριστούμε. Δίκιο έχεις, αλλά δεν μπορούμε. Το Μουντιάλ που είπες, ναι. Διάβασε ποια τέσσερα γήπεδα είναι για να μπουν. Το ξέρω. Ήδη το έχουν βάλει μέσα, ήδη. Αυτό άρα, η Αγία Σοφίας, το ΆΚΑ και το Καραϊσκάκι. Ναι, άρα ήδη το κράτος έχει αποφασίσει, παιδιά, το ποιος θα είναι πλούσιος και ποιος θα είναι φτωχός. Το έχετε πάρει χαμπάρι. Το κράτος το αποφάσισε. Αυτή εκεί είναι η δουλειά τους, υποτίθεται. Ναι, αλλά είστε υποτίθεται του ΑΣ. Τι κάνει ο ΑΣ? Τι κάνει γι' αυτό? Θα ενημερωθούμε. Αν ξέρετε πολύ καλά. Κοιτάει τα ρε από αυτού που ζητήσανε να πάρουν το Μουντιάλ του 30 και δεν βάλανε τίποτα. Τα ίδια πράγματα λέμε. Το όνομά σα δεν μου το είπατε, δεν πειράζει. Δημήτρη από την Τούμπα. Κύριε Δημήτρη, να σα πω το εξή. Ότι αυτό λέμε τόσο καιρό εδώ πέρα. Ότι δεν με νοιάζει τι θα κάνουν αυτοί, αυτά κάνουν και έσχοι, τι θα γίνει στο δικό μας κομμάτι. Ο Άρης τι θα πάρει? Αλλά όχι, τώρα αυτό το κερασάκι στην τούρτα, ότι σχολείο και κολυμπητήριο δεν υπάρχει. Γιατί δεν εξυπηρετεί. Καταρχήν το κολυμπητήριο δεν είναι του συμπολίτη. Είναι ενάντια, ούτε και το σχολείο είναι του συμπολίτη. Ενάντια στον ίδιο το λαό πάει. Ήδη εδώ και δύο μήνες μας λένε ότι το κολυμπητήριο φτιάχτηκε παράνομα. Μπερδεύονται. Και μάλιστα εξυπηρετεί σε μία πόλη, που έχει βγάλει. Δηλαδή μην ξεχνάμε. Δηλαδή μην το ανοίξουμε το θέμα. Γι' αυτό σας λέω, μην το ανοίγουμε. Θέλει πολλές ώρες το να συζητηθεί. Έχει βγάλει τον Άρη τον Γρηγοριάδη παγκόσμιο. Από αυτή τη Θεσσαλονίκη βγήκε αυτός ο άνθρωπος. Έχουμε τον Θόμογλου και προχθές κάθε φορά το συζητάμε. Ότι και πόσοι άλλοι αθλητές, δεν είναι μόνο αυτοί οι δύο. Λοιπόν, που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των προπονήσεων, γιατί έχουμε λίγα κολυμβητήρια. Και θα γκρεμίσει το κολυμβητήριο, αυτό δεν υπάρχει. Ελένη, έτσι, στη συνέχεια, ναι. Όλα αυτά τα τμήματα λέει, που στεγάζονται του ΑΣ στην Τούμπα τώρα, ναι, να τους δοθεί μέρος δυτικά για να μεταφερθούν. Α, και άλλο μέρος. Ναι. Έχει και συνέχεια, δεν τα ακούτε. Ένα-ένα δεν τα ακούτε. Ένα-ένα βγαίνουν τα φασούλια, θα τα βρούμε όλα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει έτσι αυτό. Να το ξέρετε. Από κανέναν μας. Όλοι θα παλέψουμε. Θα το παλέψουμε με όποια μέσα έχουμε. Εγώ αυτό δεν θέλω μετά από 20 χρόνια πάλι φυσικά να λέω, αχ, η περιφέρεια πληρώνει τη ΔΕΗ. Όχι. Έτσι, δεν θέλω να τα ακούσω μετά από 20 χρόνια, ρε παιδιά, πάλι. Φτάνει. Αν μου επιτρέπετε, είπαμε ότι λυπάμαι και για πάρα πολλά, όπως και το ότι καταδεικνύει πόσο σκεφτούλιδες έγιναν όλοι τους. Λυπάμαι. Λοιπόν, θα σας κλείσουμε, γιατί πρέπει να βγάλουμε μια ροή. Δεν θα το αφήσει ούτε το ραδιόφωνο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά ό,τι και να πούμε τώρα από αυτή την εκπομπή, δεν θα δώσουμε τη λύση. Θέλει συντονισμένες προσπάθειες από όλα τα μέσα του Άρη, από όλο τον ΑΣ. Αυτό το νόημα που βγάζει. Τι θα πάρει ο Άρης, έτσι. Τώρα που στη βράση κολλάει το σίδερο, ένα. Και δύο, σε παρακαλώ πολύ, ουρλιάζω τόσο καιρό, χρόνια, ανθρώπους σωστούς στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Αυτά που τελειώσαμε. Λέμε εδώ σε αυτήν την εκπομπή. Έχουμε γίνει γραφική να τα λέμε. Χρόνια, πραγματικά. Να ανοίγω την πόρτα, να μπαίνω μέσα και να διεκδικώ και να παίρνω αυτό που χρειάζεται να πάρω. Τελείως. Έτσι ακριβώς. Δεν μπορούμε να σηκώσουμε άλλη γραμμή. Συγγνώμη στους φίλους, είμαι του κατανοώ. Θέλω να πούνε πολλά. Μια ζωντανή συνέντευξη δεν θα μπορέσουμε. Πρέπει, ναι. Έχετε μετά πολύ δίκιο. Μετά θα βγει ο Αργύρης, θα τα πείτε. Έτσι. Θα ο Αργύρης. Έχετε πολύ δίκιο σε αυτά που θέλετε να αναφέρετε. Είναι πολύ λογικό ότι τα θέλουμε να τα πούμε. Και εμείς θέλουμε. Βράζει τώρα. Θέλουμε, αλλά δεν έχουμε χρόνο, παιδιά. Βράζει, πραγματικά. Εγώ σας υπόσχομαι ότι αύριο θα ασχοληθούμε με αυτό, τουλάχιστον στη δικιά μου εκπομπή γεννημένη offside. Στις 10 η ώρα αύριο θα τα πούμε όλα αυτά. Θα έρθω κι εγώ καλεσμένο. Έλα και εσύ, Ρελένη, να τα πούμε. Πέρα, να τα πούμε αύριο, να κάνουμε χαμό. Να αναφερθούμε μόνο σε αυτά, και είμαι σίγουρος ότι σε όλες τις εκπομπές εδώ πέρα, και όχι τις θεματικές με τον αριστεχνικό που ασχολούμαστε, γιατί
2 ώρες την εβδομάδα έχουν. Τώρα που την Τετάρτη είναι. Είπαμε ότι από την Παρασκευή κάναμε σήμερα. Έτσι ακριβώς. Να ασχοληθούμε και με τον αεραστέχνη που έχουμε να πούμε πολλά γι' αυτόν. Σαφώς, ό,τι χρειαστεί, έκτακτο κτλ. Το αναφέρουμε. Απλά είναι, καταλαβαίνετε ότι είναι λίγος ο χρόνος και για αυτά τα παιδιά που κάνουν τόσο μεγάλο αγώνα και δεν προβάλλονται πραγματικά από πουθενά. Λοιπόν, για να έρθουμε στη ροή μας. Αναφέραμε λοιπόν K17, K19 του ποδοσφαίρου, K15. Είπαμε γυναικείο βόλεϊ, αντρικό βόλεϊ. Είπαμε, αναφέραμε handball. 4,5 ώρα για πες. 3,5. 3,5, συγγνώμη. Ήταν 4 προγραμματισμένο, γιατί λέει ο αγαπητός Τζόι εδώ. Εγώ θα πάω handball. Λοιπόν, να πας, αλλά να πας στις 3,5, μην πας στις 4. Έχεις χάσει το μισό αγώνα, καταλαβες. Ορίστε. Άρα χρειάζεσαι εδώ τη φωνή του εραστέχνη. Έτσι δεν είναι, ρε φίλε. Έτσι ακριβώς. Τι είπα λάθος. Τίποτα. Λοιπόν. Με ποιον παίζουμε? Είπαμε. Όχι. Φέακας Κέρκυρας. Φέακας Κέρκυρας, ναι. Γιατί το προηγούμενο Σάββατο γίνανε όργια σε εκείνο το παιχνίδι, ναι. Το προηγούμενο του handball. Ναι. Δεν ξέρω ποιοι θα παίξουν κιόλας. Με αποβολές. Είχε ξανά αποβολές. Είχε, νομίζω. Δεν ξέρω. Απουσίες είχε και η ομάδα. Ποιος ήταν η κάλτσα που πήγε και τέτοιο. Απίστευτο. Συγγνώμη. Η εντός έδρας ήταν απαράδεκτη. Απαράδεκτη με τον τρόπο που ήρθε, όχι ότι φταίνουν τα παιδιά. Για μένα δεν φταίνουν τα παιδιά. Και το διαιτητή και όλους τους ρήμαξε. Ναι, δηλαδή. Μην ξεχάσεις να πούμε για τις κορασίδες μπάσκετ, παίζουν και αυτές αύριο. Τρεις αντεκάτους, 6,5 ώρα. Παναθλητικός Άρης. Παναθλητικός Άρης. Ναι, πολύ δυνατός αγώνας. Ωραία. Στο Επταπύργιο παίζουν. Mm-hmm. Και. Για να δω. Ναι. Γιατί οι κορασίδες κοπιάζουν εκεί άσχημα. Να τα λέμε αυτά. Να επιθυμίσουμε ξανά ότι δίνουμε ένα διαρκείας για το γυναικείο μπάσκετ. Κληρώνουμε, γράφεται διαρκείας κάτω από το post. Το προσφέρει το λογιστικό γραφείο Αφή Γαβριλίδη. Γράφεται και μπαίνετε στην κλήρωση. Στο τέλος της εκπομπής θα το δώσουμε. Ναι, βλέπω τώρα. Λευθέρη μπορεί να μπει και στην κλήρωση έτσι για την ιστορία, το ξέρω, αλλά δεν θα το πάρεις εσύ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Θα βγεις απ' έξω κατευθείαν. Αυτό όχι, ρε παιδί μου, δεν το δώσουμε για να το δώσουμε σε κανέναν άλλον. Άσε και ο Λευτέρης πάλι θα το δώσει. Ναι, ναι, θα το δώσουμε στο Λευτέρη και ο Λευτέρης θα κάνει κλήρωση μαζί μας στην επόμενη εκπομπή. Θα κάνει μόνος του κλήρωση. Αλλά λέει κιόλας, ο Φαντίνο Μαρτυριάρης παραδέχτηκε ότι η Ελλάδα θα πάρει το Μουντιάλ του 2030. Με την προϋπόθεση ο τελικός να γίνει στο γήπεδο του Λεβαδιακού. Θα μπορούσε. Στο Αβραάμ Παπαδόπουλο, στο Ολυμπιακό Στάδιο. Σταμάτα μωρέ, έκανα λάθος. Και εσύ μου τα χτυπάς τα λάθη. Εντάξει. Πλάκα έχει αυτά. Έχει. Κορδεύουμε τον εαυτό μας. Πώς το είπα. Είπε και ο Γιώργος, ρε πάνω είναι και ο Έας, λέει από το Άμστερνταμ. Ναι, ο Άγιαξ. Κλασικός. Σωστός. Σε έχει ένα μηδέν, Ένα μηδέν, θα το επιστρέψω μετά. Να συνδεθούμε με την κυρία Νικολακάρου, να αφήσουμε ένα μουσικό διάλειμμα. Θες μήπως να αναφέρουμε και τα υπόλοιπα αθλήματα να τα κλείσουμε? Κλείσαμε. Αυτά είμαστε, έτσι. Έχει. Δεν έχουμε κάτι από. Όλα, σας είπαμε, έχουμε έτσι. Πάμε να τα κάνουμε μια ανακεφαλοποίηση. Μουσικό διαλυματάκι. Μετά στο τέλος. Στο τέλος θα τα πούμε. Α, στο τέλος, θα τα πούμε στο τέλος. Οπότε ναι, πάμε. Γιατί, καλά, δεν ξεχνάτε ότι θα παίξουμε Σαντορίνη, έτσι. Αόθυρας Άρης. Καλά, ναι, τώρα τα έχω στο κεφάλι μου όπως συνήθως και θα παίζω για να σου φτιάξω πρόγραμμα εδώ στον κόσμο που θα πάει το Σαββατοκύριακο του. Έτσι. Λοιπόν, πάμε σε μουσικό διαλυματάκι και επιστρέφουμε με. Ελένη. Με τι. Με. Τι θέλεις. Τηλεφωνική γραμμούλα, ποιο θα έχουμε. Εννοείται, το είπαμε αυτό. Τι έχουμε και μεταγραφές στο Στίβο, έτσι. Και μεταγραφές στο Στίβο, έτσι ακριβώς. Επιστρέφουμε.
Αυτό ήταν. Επιστρέψαμε το μουσικό διαλυματάκι. Λοιπόν. Έχουμε στην άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τη Βίκη Νικολακάρου. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Θα μας πει τα πάντα για το μπάσκετμα μαξίδιο και συγκεκριμένα το θέμα με το ISO που προέκυψε. Ναι, εδώ τώρα ποιότητα και υπευθυνότητα υπεροχής. Τι γίνεται, κάντε πράγματα. Υποσχεθήκατε ότι θα κάνετε πάρα πολλά πράγματα, κύριε Νικολακάρου. Ναι, ως Γενική Γραμματέα, να πούμε κιόλα. Γενική Γραμματέα στον Σύλλογο. Έτσι ακριβώς. Στο διοικητικό του Συλλόγου του Μπάσκετ Μαξίδιο. Νέα, θα έλεγα. Νέα σχετικά στο χώρο. Να το συμπληρώσουμε κι αυτό. Ναι. Γι' αυτό λοιπόν θα. Και είστε και εκπαιδευτικός, έτσι, κυρία Νικολακάρου. Ναι, ναι, είμαι εκπαιδευτικός εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και για μένα ήταν μια πάρα πολύ ωραία πρόκληση, γιατί γενικά ασχολούμαι με συλλόγους, προσφέροντας πάντα, γιατί μου αρέσει αυτό. Και αυτό ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Και η αλήθεια είναι ότι αντιμετώπισα μια ομάδα σφιχτοδεμένη, ζεστή και πραγματικά με πολλά οράματα. Και ένα από εξ αυτών είναι το ISO, που δεν ξέρω αν έχετε εξηγήσει τι ακριβώς είναι, και αν θέλετε να σας πω 2-3 λόγια. Θα μας πείτε, αν και το πρωί βγήκε ο κύριος Τσιντάρης στην εκπομπή, έδωσε ένα πρώτο στίγμα. Ωραία, τότε. Και εμείς θέλαμε λίγο, ναι, πράγματα που δεν πρόλαβε να πει, γιατί είπαμε περιορισμένος ο χρόνος μας. Ναι, καταλαβαίνω. Ναι. Καταρχήν, το ISO είναι ένας διεθνής οργανισμός, ο οποίος εδρεύει στην Ελβετία, δεν ξέρω αν σας το είπε αυτό, και ασχολείται με την έκδοση προτύπων, που περιέχουν κατευθυντήριες γραμμές και πλαίσια που βασίζονται στην διεθνή συνεργασία. Τι γίνεται τώρα αυτό? Λέμε αθλητισμός είναι αθλητισμός, αλλά στο σήμερα, στο 2018 που ζούμε, έτσι, στην τρίτη χιλιετηρίδα, ο αθλητής πάβει να είναι πλέον μόνο αθλητής, πάβει μόνο να έχει μπάσκετ και καλλιεργεί και το πνεύμα του. Ναι. Καλλιεργεί συνεργασίες, έχει οράματα, προχωράει τέλος πάντων ένα βήμα παραπάνω. Το βλέπουμε άλλωστε αυτό. Ήδη έχουμε προχωρήσει στην συμφωνία, όπως σας είπε και ο κύριος Τσιντάρης το πρωί, και πιστεύουμε ότι αυτό θα είναι μια στέρεα βάση για καινοτομία, και μέσα από το ISO θα βρούμε το έδαφος να εξελίξουμε πάρα πολλά πράγματα. Τη συλλογική ενδυνάμωση σε όλα τα επίπεδα, έτσι. Βεβαίως, οικονομικές, περιβαλλοντικές, κοινωνικές διαστάσεις πλέον καλύπτονται και επικυρώνονται από το πρότυπο του τον ISO γενικά. Είδα κάποιος σε κάποιο σημείο, αν σας διακόπτω, ευθυγράμμιση με τους 17 στόχους αειφορίας. Ναι. 17. Αυτό, 17 είναι οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης, έτσι το πούμε. Ναι. Είναι τα Ηνωμένα Έθνη το έχουν ψηφίσει. Λίγο πολύ στα επόμενα χρόνια όλοι θα προχωρήσουμε σε αυτό. Και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι μια πολύ φιλόδοξη προσπάθεια του Συλλόγου, γιατί πρέπει Ξαιρετική, να πούμε ότι είναι και πρότυπο για τους και θα αποτελέσει. Θα ακολουθήσουν και άλλα τμήματα του ερασιτέχνη, υποθέτω. Και άλλα, ναι, αυτό δεν μπορώ να το πω εγώ, αλλά σίγουρα είναι κάτι πρωτοποριακό για το συγκεκριμένο Σύλλογο. Το φέρνει πρώτος, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, δεν ξέρω αν στον χώρο της υπόλοιπης Ελλάδας υπάρχει ανάλογο προηγούμενο. Τι θα κάνουμε με αυτό? Το ISO θα δώσουμε λύσεις σε πρακτικά θέματα. Ναι. Η δημιουργία πρωτοκόλων και. Αυτά είναι τα πλεονεκτήματα τώρα, μας πείτε τα πλεονεκτήματα τα οποία αποκτά ο Άρης στο μπάσκετ μαξίδιο. Θα σας πω κάτι πολύ απλό. Η διοίκηση και οι αθλητές θα γίνουν περισσότερο ευέλικτοι και πιο αποτελεσματικοί. Δηλαδή θα απαλλαγούν από τα προβλήματα τα καθημερινά, γιατί θα υπάρχει ένα πρότυπο πάνω στο οποίο το ίδιο. Θα έχουν δηλαδή μία μπροσούρα και θα πατάνε εκεί και θα οδηγούνται. Βεβαίως. Για να κοντρολάρουν. Θα ξέρουμε ήδη, εφόσον ό,τι έχουμε δοκιμάσει και είναι σωστό, θα το κρατήσουμε βάσει των προτύπων. Ό,τι δεν έχει μέχρι στιγμής δώσει αποτέλεσμα, θα το αφήσουμε στην άκρη.
Και τι γίνεται, από εδώ και πέρα δεν θα είναι μόνο, επαναλαμβάνω αυτό που είπα και πριν, ένας μόνο αθλητικός σύλλογος. Ναι. Δεν είναι ένας σύλλογος ο οποίος θα προσφέρει και κοινωνικά σε πάρα πολλές εκφάνσεις της καθημερινής μας ζωής. Έτσι όπως πρέπει να είναι πραγματικά ένας σύλλογος, ναι, ναι, γιατί είναι κομμάτι όλης της κοινωνίας. Άρα συνέργεια και συνεργασία, όπως είπαμε, έτσι, σε όλα τα επίπεδα. Ξεκινάμε τον αθλητισμό και πάμε σε πολιτιστικό επίπεδο. Βεβαίως. Έτσι δεν είναι, κύριε Νικολακάρου? Εκπαιδεύουμε κι εγώ ως εκπαιδευτικός. Ναι, ναι. Ο αθλητισμός πλέον, επαναλαμβάνω αυτό που είπα και πριν, μπορεί να γίνουν, λέμε ότι η επανάληψη είναι πάντα μητέρα της μάθησης. Ναι. Λοιπόν, ο αθλητισμός εκπαιδεύει χαρακτήρες, εκπαιδεύει προσωπικότητες. Ένα παραπάνω τώρα που θα υπάρχουν νέα οράματα, θα υπάρχουν καινούριες προτάσεις, οι οποίες βέβαια θα εξετάζονται και ανάλογα θα προχωρούμε. Γι' αυτό και θεωρώ ότι ο αθλητικός σύλλογος μας θα είναι παράδειγμα προς μίμηση. Υπέροχο. Για πάρα πολύ. Υπέροχο. Έτσι, θα είναι συστηματική η προσπάθεια. Θα πλέον η ποιότητα των προσφερωμένων εργασιών θα είναι πολύ πιο ψηλή από προηγούμενες χρονιές. Γιατί πλέον υπάρχουν κανόνες τους οποίους θα ακολουθήσουμε. Και αυτό λέμε και 17 στόχους αειφορίας, έτσι. Λοιπόν, οι 17 στόχοι αειφορίας, έτσι είπα, προσωπική μου, ναι, ναι, εμπειρία, επειδή έχω ασχοληθεί με αυτό το θέμα σε άλλο τομέα, δεν μπορεί ένας αθλητικός σύλλογος να τους ακολουθήσει και τους 17, αλλά είναι αρκετοί αυτοί στους οποίους θα προσχωρήσει, θα τους εξετάσει και ανάλογα θα τους προσαρμόσει. Γιατί πρέπει να ξέρετε και θα τους ασπαστεί. Κάθε είναι αρκετοί από αυτούς. Ναι, προσαρμόζει, ναι, ναι, τους στόχους ανάλογα με αυτό που θέλει ο ίδιος, που μπορεί να προσφέρει. Διαλέγει και συνεχίζει. Και μπορεί να ακολουθήσει αναλόγως. Και θα το δοκούν, θα έλεγα. Ναι. Και πραγματικά αυτό που είπατε, κυρία Γρηγοράκη, προηγουμένως για την πολιτιστική προσφορά, εγώ θεωρώ στη σημερινή εποχή που λίγο πολύ έχουν συρρυκνωθεί και τα πρότυπα και οι ιδέες. Γιατί η καθημερινότητά μας αναγκάζει να υποστούμε μια τέτοια διαδικασία. Έτσι είναι η αναζήτηση, ναι, της καθημερινής της δουλειάς, της καθημερινής. Της πραγματικότητας κατά κάποιο τρόπο. Ναι. Λοιπόν, όλα αυτά μας αναγκάζουν και ξεφεύγουμε από την ουσία του να καλλιεργήσουμε το πνεύμα. Δεν έχουμε το χρόνο. Τώρα αυτό απαλλάσσει εν μέρη βέβαια, ναι, ναι, και τους αθλητές και αυτούς οι οποίοι τους περιβάλλουν. Τους περιβάλλουν, ναι, ναι, γιατί σε εισαγωγικά, ναι, είναι το διοίκηση. Εννοείται. Είναι, πούμε, μια ομάδα ανθρώπων. Δεν που λέω στηρίζουν για τη διοίκηση, εγώ λέω και για αυτούς. Αυτούς οι οποίοι είναι οπαδοί, αν θέλετε. Ναι. Εντάξει. Είναι πάρα πολύ ωραίο το να διοργανώνεις κάτι. Ή ακόμη και προπονητές, εντάξει, ναι, τους απαλλάς, τους δίνει αναπνοούλες, αυτό λέμε. Βεβαίως. Υπάρχει ένας κανόνας, ένα πρώτο δοκιμασμένο, το οποίο το έχουμε μελετήσει, το έχουμε ενστερνιστεί. Επομένως, αυτό κάποια στιγμή, πιο άνετα. Κάποια στιγμή θα είναι υποχρεωτικό, ας πούμε, για τα, ναι, τμήματα. Αυτό, ναι, ναι, στα επόμενα χρόνια. Ναι, ναι. Τώρα είναι, ας το πούμε, στην διάθεση του καθενός το αν θα ακολουθήσει, ναι, κάτι ή όχι. Βλέπουμε ότι σε άλλους τομείς, όπως, ναι, ας πούμε, είναι, να πάρω το, η βιομηχανία τροφίμων, φερρυπίν, έτσι, που είναι, ναι, κάτι απαραίτητο για τον άνθρωπο, το ISO είναι απαραίτητο για κάποιον ο οποίος θέλει να είναι αυτή τη στιγμή στην πρώτη γραμμή. Μα το συναντάμε τώρα, λέμε αυτοκίνητα, τρόφιμα. Τα πάντα. Τα πάντα. Ναι. Και γι' αυτό λέω ότι είναι πρωτοποριακό αυτό, γιατί ένας αθλητικός σύλλογος λέει, τι δουλειά τώρα έχω εγώ με αυτό, με το ISO και τι είναι. Δεν αφορά εμένα. Όλους μας αφορά. Ακόμη και την ποιότητα διδασκαλίας, αν θέλετε, σε λίγο καιρό. Ναι, γιατί δεν μπορούσα και τα σχολεία ακόμη παίρνουν, ναι, ISO. Και τα σχολεία ακόμη. Υπέροχα, ναι, υπέροχα, υπέροχα, ναι. Και τα σχολεία, γιατί πραγματικά το ISO μας κάνει, ναι, μας φέρνει μυαλό φαγητό, ναι, ας πούμε, ή κάτι, ναι, τέτοιο. Ναι. Αλλά... αλλά δεν έχει καμία σχέση, γιατί από εκεί πρωτοεφαρμόστηκε. Στη βιομηχανία τροφίμων κατά βάση. Ξεκίνησε από εκεί, γιατί είναι υποχρεωτικό, άρα θα είναι και αυτό. Και στις μεγάλες βιομηχανίες. Αλλά έτσι είναι, ναι, σε, και άρα σε όλη καινοτόμο ζωή. Και πρωτοπόρο το τμήμα. Ναι. Τρομερό, ναι, πραγματικά. Πολύ, ναι, σημαντικό. Και ελπίζουμε ότι θα το ακολουθήσουν όλοι και, ακόμα, και είμαι βέβαιη ότι εμείς θα το εφαρμόσουμε με τις καλύτερο δυνατόν προοπτικές. Υπέροχα. Ναι, γιατί υπάρχει το έδαφος. Εδώ βλέπω ότι και η πληροφόρηση που έχω. Ναι. Εντάξει, τα λέμε και τα συζητάμε και μερικά πράγματα. Θα προωθηθεί έτσι. Και μέσω, ναι, της Ομοσπονδίας. Βεβαίως. Και τώρα με την ευκαιρία... ΟΣΕΚΑ για να γίνει εθνικό πρότυπο στον χώρο, ναι, της καλαθοσφαίρησης με αμαξίδιο. Και βέβαια θα γίνει, όπως σας είπε και ο κύριος Τιντάρης, η επίσημη παρουσίασή του κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης του κυπέλου. Κάδο λίγο. 2 Δεκεμβρίου. Για λίγο 2-3 πράγματα για το Final Four. Να πάμε λίγο από το ένα στο άλλο. Παρακαλώ. Γιατί έχουμε σε ένα μήνα έχουμε Final Four. Ακριβώς σε ένα μήνα. Είναι μια μεγάλη φιλόδοξη διοργάνωση για την οποία όλα τα παιδιά δουλεύουν και δουλεύουν πραγματικά με πάρα πολύ όρεξη. Σας είπα ότι εγώ είμαι καινούρια σε αυτό το χώρο. Ναι. Και έχω ενθουσιαστεί.
Έχω ενθουσιαστεί από τις σας τρέχουνε, κυρία Νικολακάρου, έτσι. Παρακαλώ. Σας τρέχουνε, λέω, τα παιδιά. Όχι, όχι, εσείς μπορούσαμε να τρέξουμε πολύ περισσότερο. Αλλά είναι, έχουν πάρα πολύ όρεξη και αυτό μου αρέσει. Η όρεξη να δημιουργήσουν και να φτιάξουν ωραία πράγματα, έτσι. Ναι, ναι. Και ας ελπίσουμε ότι θα εντυπωσιάσουμε. Ας βάλω και εγώ λίγο τον εαυτό μου μέσα. Ναι, 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 γιατί η συμμετοχή, βέβαια. Όλη την Ελλάδα. Θα, να, είμαι σίγουρος ότι θα εντυπωσιάσετε και ο κόσμος θα στηρίξει μαζικά. Αυτό θέλουμε και θα παρακαλούσαμε. Και εγώ πρώτη φορά που βγαίνω στην εκπομπή σας, μέσα από την εκπομπή σας, να περάσει το μήνυμα ότι θέλουμε κόσμο, θέλουμε κόσμο, γιατί είναι κάτι το διαφορετικό. Έτσι ακριβώς. Και είναι ωραίες ημέρες, είναι 1 με 2 Δεκεμβρίου, είναι παραμονές εορτών, τα διάφορα event και happenings που γίνουν κατά την διάρκεια του... Α, εδώ ήθελα, αυτά εδώ ήθελα λίγο, 2-3... Δεν θα αποκαλύψουμε κιόλας. Όχι, σήμερα. Όχι, δεν θα τα πούμε όλα, 2-3 πραγματάκια. Θα τραβήξουν τον κόσμο. Γιατί ας πούμε οι ώρες και όλα αυτά, όχι, θα πούμε 2-3 πραγματάκια, όμως θα μας πείτε. Έτσι λίγο για, το, για την πρόγευση. Λίγο, λίγο, καλά, λίγο. Εντάξει, ναι, λίγο, λίγο. Λίγο θα μας πείτε. Ναι, θα μας πείτε. Θα έχουμε ενδιάμεσα, είναι απλά ένα στεγνό, ξερό Final Four. Όχι, θα είναι κάτι διαφορετικό. Α, και ναι, πρέπει να πω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί φορείς που θα συμμετέχουν, οι οποίοι πραγματικά θα σας εκπλήξουν, γιατί είναι από όλους τους χώρους και σε όσους αποτανθήκαμε ανταποκρίθηκαν άμεσα και με μεγάλη ευχαρίστηση. Δηλαδή δεν αντιμετωπίσαμε ποτέ μία άρνηση μέχρι στιγμής. Φορείς αθλητισμού ή και κάτι παραπάνω. Και κάτι παραπάνω. Όλοι φορείς. Αγκάλιασαν. Και κάτι παραπάνω. Το αγκάλιασαν το Final Four, ναι, αυτό είναι γεγονός. Ναι. Και από την πρώτη στιγμή που ζητήθηκε να γίνει στην Θεσσαλονίκη και στο, ειδικά φυσικά στο Palette Sport εδώ που τα λέμε. Υπέροχα. Νομίζω ότι ήταν μοναδικός. Και η διοίκηση του Άρη επίσης, οφείλουμε να πούμε ότι μας βοήθησαν πάρα πολύ, αμέσως δέχτηκαν και τη διοργάνωση εκεί και τα λοιπά. Και εσείς κάνατε, βλέπω, μια καταπληκτική προσπάθεια μέσα από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό να το προβάλλετε. Ναι, γι' αυτό και έτσι, θα το συζητάμε εμείς, ότι έχει σχέση με Άρη, εδώ το προωθούμε. Έτσι, να, πρέπει να γνωρίζουν όλοι. Μας ακούνε εκτός από την Ελλάδα, μας ακούνε, κυρία Νικολακάρου, σε όλη την Ελλάδα Γερμανία, και σε όλο τον κόσμο. Ναι, και στην Αυστραλία μας ακούνε όλα. Δηλαδή το στίγμα να πάρουν για το σύλλογο από το πιο μικρό πιο τμήμα μεγάλο. Μέχρι το πιο μεγάλο, γιατί για μένα, εντάξει, εγώ τα αγαπώ όλα τα τμήματα. Ναι. Ό,τι έχει σχέση οπότε με Άρη, με Αλφα Σίγμα, αριστερά. Και ειδικά στην άκρη τον μπάσκετ με Αμαξίδιο. Που μας έχει κάνει υπερήφανος και θα μας κάνει ακόμη περισσότερο στο λοιπόν, μέλλον. Λοιπόν, θα είναι στην διοργάνωση με την ΟΣΕΚΑ, έτσι, την Ομοσπονδία. Ναι, 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 ναι. Σαφώς Αλφα Σίγμα Άρης. Είμαστε σε καθημερινή επικοινωνία. Πολύ ωραία. Με τους ανθρώπους. Και είχατε μία. Είχαμε, θα πω, εντάξει, ναι, όλοι εδώ στον Άρη. Μία πολύ καλή συνεργασία και με τα ΕΑΚ όσον αφορά τις ημερομηνίες και ό,τι άλλο χρειαστούμε. Ναι, 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 με τον πρόεδρο των ΕΑΚ. Μάλιστα. Βεβαίως, τα πάντα είναι σχεδόν έτοιμα. Είναι μερικά διαδικαστικά. Και το Δήμο. Μην το ξεχάσω. Το Δήμο Θεσσαλονίκης. Ο οποίος είναι και μεγάλος χορηγός. Όπως και άλλες εταιρείες, τις οποίες θα αποκαλύψουμε σιγά σιγά. Στην πορεία αυτά, ναι. Δεν θέλω να τα αποκαλύψετε αυτά τώρα. Όχι, όχι, όχι. Αλλά να πούμε ότι θα είναι με πάρα πάρα πολύ κόσμο. Το θέλουμε τον κόσμο. Αλλά θα είναι, θα πω, ποικιλομορφία. Δεν θα είναι απλά μόνον οι αγώνες του Final Four. Όχι. Θα έχει αρκετά event και πολλά. Ναι, ναι, ναι. Πολλές χαλαρές στιγμές. Πολλά πράγματα. Μια πολύ μεγάλη γιορτή, έτσι εγώ θα τη χαρακτήριζα. Αθλητική και έτσι πρέπει να το δυνάμα. Δούμε. Γιατί είναι γιορτή το Final Four? Είναι γιορτή γιατί όλος ο κόσμος το θέλει, γιατί είναι, το χαίρεται, γιατί στη γιορτή χαιρόμαστε. Έτσι, γιατί έτσι γιορτάζουμε την προσπάθεια αυτών των παιδιών και την χαιρετίζουμε. Και σύν τις άλλες τη διανθίζουμε με όλα αυτά που λέμε, στο πνεύμα των ημερών. Γιατί η πραγματικότητα, να πούμε ότι εκείνοι οι μπροστάριδες και εμείς τρέχουμε όλοι από πίσω. Μας τρέχουν, γιατί, ναι, ναι, ανεξάντλητοι. Το έχω πει αυτό, δεν μου φεύγει από το μυαλό η λέξη. Πάνω τσικαλά. Σε τρέχουν πανικόβλητο. Εγώ είμαι ενθουσιασμένος πραγματικά. 1-2 Δεκέμβρη θα είμαστε εκεί πέρα. Να πάρουμε, κυρία Νικολακάρου, και τον κύριο Τσίκαλα στους εθελοντές. Να κουβαλήσουμε. Αν και νομίζω ότι υπάρχει πληθώρα εθελοντών, να το πούμε και αυτό. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα παραπάνω χέρι ποτέ δεν κάνει κακό. Μα δεν καταλάβατε. Ήθελα να σας πω ότι κανονικά εσείς θα διαχειριστείτε ένα κομμάτι των εθελοντών, διότι το έχετε πάρει τόσο πολύ ζεστά και σας αξίζει. Ορίστε, κύριε Τσίκαλα, σας τα είπε, κύριε Νικολακάρου. Λοιπόν, καλή επιτυχία θα ευχηθούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια για το καινοτόμο, έτσι, πρωτοπόρο αυτό, έτσι, αυτή η κίνηση. Πάντα τέτοια. Ναι. Αυτά μας αρέσουν. Ακόμη είναι η αρχή. Η αρχή είναι. Ακόμη είναι η αρχή. Πολύ ωραία δήλωση αυτή, πραγματικά. Ακόμη είναι η αρχή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Νικολακάρου. Να έχετε καλές επιτυχίες. Να είστε καλά. Γεια σας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πραγματικά. Πολύ όμορφα πράγματα ακούσαμε, νομίζω, Ελένη. Σε ακόμη, όποια ηλικία και να είσαι, πρέπει ακόμη να διαβάζει, να ενημερώνεσαι, να έχει τα μυαλά σου ανοιχτά για οτιδήποτε καινούριο είναι αυτό. Για οτιδήποτε γίνεται, έτσι. Αλλά τώρα αυτό μας έκανε εντύπωση, γιατί ISO, ξέραμε μέχρι τώρα. Ναι, ISO για το αυτοκίνητο, ISO για τα τρόφιμα. ISO ακόμη. Ορίστε, σε λίγο, όλοι οι σύλλογοι θα πρέπει να το ακολουθήσουν. Αυτό είναι το σημαντικό, έτσι. Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό είναι το σημαντικό. Εντάξει, πάμε και τηλέφωνο ανοιχτό. Θα αφήναμε την κυρία Νικολακάρου. Θα τη μπλόκαρε και το τηλέφωνο, όχι τίποτα άλλο. Μπορούσα να μιλήσει. Φαντάζομαι ότι χρειάζεται κάτι για τη διοργάνωση, γιατί δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο. Τι έγινε. Αυτή η Γρηγοράκη και αυτό ο Τσίκαλας. Εγώ δεν φταίω, δεν ακουμπάω εγώ τίποτα. Έτσι, να τα λέμε εδώ πέρα. Να πούμε πολλά συγχαρητήρια στο Λευτέρη του Μπετρούνια, που είναι έτσι για τον αθλητισμό που ασχολούμαστε κι εμείς. Μάλιστα. Κατάφερε να πάρει για άλλη μια φορά χρυσό μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Συγκέντρωσε 15.366 βαθμούς. Και ενώ ήταν τραυματισμένος, ένα το συνεχόμενο χρυσό μετάλλιο από το 2015, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, κάτι τέτοιο. Τι λες. Είναι, ναι. Και παρόλο που είχε τραυματισμένο ώμο, κατάφερε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της ενόργανησης στην Ντόχα να πάρει ένα ακόμη χρυσό μετάλλιο. Πολλά συγχαρητήρια. Έχουμε όμως και εφηβικό μπάσκετ των ανδρών, γιατί σας το αφήσαμε εδώ πέρα για το τέλος. Για πες μου λίγο. Παίζουμε με τα Αστέρια αύριο εντός έδρας. Αστέρια, Άρης. Άρης Αστέρια. Άρης Αστέρια. Ωραία. 7.30 ώρα. Πολύ ωραία. Αύριο, αν δεν κάνω λάθος. Και σας κρατήσαμε το καλό για το τέλος. 3.11. Το καλό για το τέλος. Όταν είπα πριν, ναι, αλλά πάμε το ένα στο άλλο, τις μεταγραφές του Στίβου, τις περάσαμε bye, γιατί να είναι πούμε 8 σε όλες τις κατηγορίες. Είναι εξαιρετικές τις μεταγραφές που κάναμε. Θα πούμε τίποτε άλλο. Να το πούμε μετά, ναι. Αυτό, τέλος. 8 μεταγραφές του Στίβου, υπέροχα. Να πούμε κιόλας, να επιθυμίσουμε την μεταγραφή στο ποδόσφαιρο. Επιθετικός. Ναι. Έτσι. Ναι. Δείχνει ότι υπάρχει καλή κινητικότητα στον ΑΣ Άρη. Να πούμε εθνική εφήβων Κουρτίδης. Α, ναι, το ξεχάσαμε. Βαλάντης Κουρτίδης. Το Βαλάντη το ξεχάσαμε. Πολλά συγχαρητήρια. Θα παίξει με τη Μικτή Βόλου στο Βόλο. Ενάντια η στη Μικτή Βόλου. Φιλικό παιχνίδι. Πολλά συγχαρητήρια. Και ας ελπίσουμε και στους υπόλοιπους αθλητές που διαπρέπουν στην εθνική εφήβων. Χρυσάφι. Είναι στον Άρη το εφήβων. Να διαπρέψει στην εθνική εφήβων. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Να κάνουμε μια ανακεφαλοποίηση σιγά-σιγά. Καλησπέρα, είπε στα παιδιά εδώ πέρα. Όχι, δεν το Διαρκείας το κλήρωσες. Δεν το κλήρωσα. Πού πας να φύγεις, ρε Τσίκαλα, τώρα, κάτσε καλά. Μ' άρεσε τώρα το Λένα εδώ. Λέει Λένα, Λένα τι λένε. Καλησπέρα για την περιοχή της Κολονίας. Καλησπέρα. Γεια σου, Λένα. Λένα, τι ρωτώ το όνομά μου, να μην το τη χαιρετήσω. Γεια σου, Λένα Αριανάκη. Λέγε. Καλησπέρα πολλές σε όλους τους φίλους σου. Όχι, έχει inbox, σας το λέω, έχει inbox. Διαβάζει inbox και δεν μου λέει τι του λένε. Μου λένε τι είναι αυτά τα ΕΑΚ. ΕΑΚ είναι και φοιτητική, με δύο αλφα όμως, είναι μια φοιτητική παράταξη. Ωραία. Κατάλαβες. Λοιπόν. Για εξήγησε λίγο. Ενώ εδώ το ξέρουμε, αλλά ας εξηγήσουμε λίγο τι γίνεται. Το Ποσειδώνιο Κολυμβητήριο. Το Εθνικό Κολυμβητήριο. Το Αλεξάνδριο Μέλαθρο. Μίκρα. Τα γήπεδα της Μίκρας. Πολύ σωστά. Αυτά όλα. Γιάννενα. Είναι εθνικό. Εδώ μιλάμε για Θεσσαλονίκη. Για Θεσσαλονίκη θες να πεις. Λοιπόν, είναι εθνικά αθλητικά κέντρα. Κέντρα, έτσι ακριβώς. Ωραία. Και έχουν ένα μπουσού, έχει πρόεδρο, έχει αντιπρόεδρο, έχει γουγού. Εντάξει, που αυτοί κοντρολάρουν ποιος θα πάρει, τι ώρες, πότε. Δηλαδή είναι και αυτοί που υπέγραψαν τη σύμβαση με την ΚΑΕ για να έχουμε την παροχή του Αλεξανδρίου. Το για τον ένα χρόνο, τον οποίο τον έχουμε και υπογράφει. Ένα συν ένα. Τραγικά πράγματα, από ό,τι θα βρεθεί λύση πραγματικά σε αυτό. Λοιπόν. Αυτά είναι τα ΕΑΚ. Μην τα μπερδεύετε με κάτι άλλο. Έτσι ακριβώς. ΕΑΚ με ένα αλφα. Έψιλον αλφα, κάπα. Ναι. Γιατί... Εθνικά αθλητικά κέντρα. Έτσι, τελειώσαμε. Λοιπόν. Να πω. Διαρκείας. Θα το δούμε. Διαρκείας. Εγώ δεν βλέπω. Έχετε 4 λεπτάκια ακόμη. Όποιος φίλος θέλει, ας γράψει τη λέξη διαρκείας κάτω από το post. Δεν ξέρω αν έχει στρώσει το ίντερνετ Νέα Υόρκη. Ο Τζίμις λέει ότι έχει πρόβλημα. Γεια σου, ρε Τζίμι. Πιστεύω να έχει διορθωθεί η κατάσταση εκεί. Δεν ξέρω.
Ναι. Δεν μας ξανά έστειλαν, άρα μάλλον διορθώθηκε. Μακάρι, μακάρι. Ή βαρέθηκαν να μας ακούνε. Ή βαρέθηκαν να μας ακούνε. Να προσπαθούν να ανεβοκατεβαίνουν. Λοιπόν. Τι καλά, πού θα πας αύριο, για λέγε. Γιατί έχεις εκπομπή. Λοιπόν, μεσημέρι μπορείς. Μεσημέρι θα πάω στο handball. Ωραία. 3,5 ώρα. Το νου σου είναι στενά τα πράγματα εκεί. Μικρά. Δεν θα επιτρέψεις ξανά στη μικρά. Δεν θα επιτρέψεις να γίνει αυτό εδώ που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα. Και να λειτουργούν έτσι. Βέβαια. Θα πάω όμως και το πρωί μια βόλτα να δω την ΚΑΠΑ 19. Στο Ολυμπιακό Στάδιο. Στο Ολυμπιακό Στάδιο Αβραάμ Παπαδόπουλος. Εκεί από το Λάκωμα. Όχι, Ολυμπιακό Στάδιο Λακώματος. Αυτό είναι το χειρότερο που μπορούσαμε να πούμε. Εντάξει, εντάξει. Αχ, λοιπόν. Λάθος. Θα πάω το πρωί να τα δω εκεί πέρα. Ναι. Θα κόψω και τη βόλτα μου την Κυριακή να πάω και να δω την ΚΑΤΟ 15. Η ΚΑΠΑ 17 είπαμε 6 Νοέμβρη παίζει. Ναι. Θα δω το γυναικείο βόλεϊ. Κοίταξε, την 11 ώρα το πρωί ΚΑΠΑ 15 μπορείς να δεις. Αυτό, ναι, αυτό. Και μετά, εντάξει, μετά μην μπορείς να πας μόνο στο γυναικείο μπάσκετ. Γυναικείο μπάσκετ 12. Εδώ πέρα. Γρήγορα, έτσι. Γρήγορα δηλαδή τα κάνεις. Ή το απόγευμα έχουμε Άρης Ολυμπιακός. Άρης Ολυμπιακός. Στο Χαριλάου. Και να πούμε ότι έχουμε και το γυναικείο βόλεϊ κάτω στη Σαντορίνη με τη θύρα. Αυτό θα το παρακολουθήσουμε όσο μπορούμε. Εκεί θα είναι η σκέψη μας και η αγάπη μας μαζί τους. Από σε καμιά σελίδα, το οποία σίγουρα θα έχει κάποια αναμετάδοση. Αυτά νομίζω, δεν έχουμε κάτι άλλο. Έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Πρέπει να δώσει και το διαρκείας. Το διαρκείας, ναι. Ένας είναι. Δώστε μας. Το Λευτέρα την έβγαλα απ' έξω. Ένα λεπτάκι δώστε μου. DJ Bobo, all right. Like wine, and I see this girl, she is fine. I take her in my arms, it's like a dream. The most beautiful girl in the world I've seen. Look out to me, I see it in your eyes. The moment of truth, no more lies. It's love, love at the first sight. Like heaven on earth, it's shining bright. Το κάναμε και το πρόγραμμα. Η ώρα είναι 7 η ώρα. Ακολουθεί ο Γιάννης Ολυσίκατος. Τώρα εδώ έχουμε τις διεργασίες για να βγει ο λευκός καπνός. Δεν τρέπεσαι. Δεν τρέπεσαι και μιλάς έτσι. Να κάνουμε... Τι είμαστε εδώ, Πάπας είμαι εγώ. Το Πάπα. Ο Πάπας ο διαρκείας που ευχαριστούμε όχι πάρα πολύ. Όχι ο Πάπας, ο φίλος μας ο Πάπας. Έτσι. Ο Πάπας ο άλλος ο Πάπας. Να πούμε χίλια ευχαριστώ και στο λογιστικό γραφείο Αφή Γαβριλίδη. Και συγχαρητήρια πολλά στον Αλέξανδρο, Αλεξάνδερ Ντούλας γράφεται. Ναι, ο οποίος. Για πες πώς θα προμηθευτεί το διάρκεια του. Ο οποίος θα πρέπει να περάσει από το στούντιο. Από το στούντιο. Ναι, εντάξει, μέχρι τη εβδομάδα μπορεί να περάσει. Στο σταθμό. Τώρα ξανά το χρειάζεται πιο νωρίς. Δηλαδή, ας πούμε, παράδειγμα για την Κυριακή. Ναι, για το μάτς, για τον αγώνα. Ναι, θα πρέπει να μας ενημερώσει, ας στείλει εδώ πέρα κάτω το post εκπομπής. Ναι. Γιατί και αύριο που θα έχουν εκπομπές τα παιδιά θα μπορούν να το παραδώσουν. Ναι, ωραία. Το διαρκείας βρίσκεται εδώ στο όνομά του. Στο όνομά του, Αλεξάνδερ Ντούλας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα δώσουμε και την επόμενη εβδομάδα. Θα πάρουν και στις άλλες εκπομπές τα παιδιά. Απλά σας το λέμε από τώρα, θα οργανωθεί την επόμενη εβδομάδα. Ναι, επειδή τώρα το γράψαμε και στην διάρκεια της εκπομπής. Ναι, δεν το αν δεν το γράψαμε από την αρχή, κατανοούμε λίγο ότι ήταν πιο ερασιτεχνικό. Την επόμενη φορά θα τα κληρώσουμε πολύ καλύτερα. Και αν μπορείτε να συμμετέχετε. Λοιπόν, ευχαριστούμε όλοι. Πάρα πολύ, έτσι, ευχαριστούμε πολύ. Το λογιστικό γραφείο Αφή Γαβριλίδη. Και ευχαριστούμε επίσης το χορηγό μας. Αφή Φρατζή 3ΑΕ, πλακάκια, υγιεινής, αξεσουάρ μπάνιου,
Καλά, άμα θα πάτε θα μου πείτε μετά. Μετά δεν με βρίζετε. Και στα σφαγεία και στην Βουλγαρία. Ό,τι χρειάζεστε από αξεσουάρ, μπάνιο και πλακάκι βγαίνει. Ακούστε. Μπήκε και άλλο, με παιδιά άργησε αυτό το. Άργησε ο Ισίδωρος. Κρίμα. Και γράφηκε και άλλο σχόλιο, οπότε μάλλον τώρα την ψηλιάστηκε ο κόσμος. Ισίδωρε, την επόμενη εβδομάδα. Την επόμενη εβδομάδα θα ξαναδώσουμε. Τη Δευτέρα, ναι, θα έχουμε. Ναι. Θα έχουμε και άλλο διαρκείας. Και για άλλα τμήματα σιγά σιγά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Ακολουθεί ο Γιάννης Ολυσίκατος. Και αμέσως μετά ο αγαπημένος Αργύρης. Αργύρης Χαρακίτσας. Μαζί, Πάνος Τσίκαλας, ανανεώνουμε το ραντεβού το Σάββατο γεννημένοι offside. Σας ευχαριστούμε πολύ. Μαζί, Δευτέρα, 6 ώρα είστε εδώ πέρα. Δεν σε αφήνω. Να μην είμαι ήσυχη ότι δεν με αφήνει. Ακόμη όχι. Έτσι θα δίνει υπόσχεση στον αέρα. Ακόμη όχι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εντάξει, κάτι λέω Τάσος. Καλησπέρα στη λήξη συνήθισα στα Δευτέρα-Τετάρτη χωρίς εκπομπή. Λέω διακοπές πήγανε. Τι να κάνουμε, αγαπητέ Τάσο, είχε μπάσκετ και προηγείται το μπάσκετ. Λοιπόν, φίλοι, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο. Μιλάμε. Η ώρα είναι 7. Η ώρα είναι μια προσφορά της New Denim. Yellow Radio 92,8. Γεννημένο στα δύσκολα, φτιαγμένο για τα δύσκολα.